Όχι. Έλα, Δημήτρη. Λοιπόν. Καλησπέρα και πάλι. Εγώ ως Food Spells χαίρομαι πάρα πολύ που καλωσορίζω έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με μαρμελάδες. Είναι ο κύριος Δημήτρης Χωματάς. Εγώ είμαι, ναι. Γεια σας. Καλησπέρα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και αυτό. Ανοιχτό είναι, εντάξει. Είναι ανοιχτό. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι πρόκειται για κάποιες μαρμελάδες οι οποίες είναι απολύτως πρωτότυπες. Για ποιο λόγο? Θα πούμε λοιπόν αυτό το λόγο, ο οποίος ταιριάζει, έχει μία συνάφεια με αυτά με τα οποία ασχολούμαι εγώ και στο food blog μου και γενικότερα το κομμάτι το μεταφυσικό. Οι μαρμελάδες λοιπόν αυτές, εκτός από το γεγονός ότι είναι απολύτως φυσικές και δεν έχουν κανένα συντηρητικό και είναι και πολύ πρωτότυπες μαρμελάδες, είναι φορτισμένες επίσης με ρέικι. Αυτό ξέρω, είναι στον τομέα το δικό σου. Εγώ δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Με αυτό, πού τις φορτίζετε? Θα μας το πει ο κύριος Χωματάς. Φορτίζονται με ρέικι από τη στιγμή που θα έρθουν τα φρούτα στα χέρια μας. Να εξηγήσουμε λίγο τι σημαίνει αυτό. Το ρέικι είναι ζωτική ενέργεια. Είναι η ζωτική ενέργεια. Για όσους δεν γνωρίζουν το ρέικι. Αυτό. Δεν μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα. Για όλους όσους όμως το γνωρίζουν το ρέικι και ασχολούνται, είναι πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Μεταδίδεται με το άγγιγμα των χεριών. Ουσιαστικά το κανάλι του ρέικι που είμαι εγώ, αυτό που κάνω είναι... Ήρθε και η κυρία Κουμάντου. Okay. Αυτό που κάνει λοιπόν το κανάλι του ρέικι είναι να απορροφά ενέργεια από το περιβάλλον, η οποία βρίσκεται παντού και σε όλα. Και με τα χέρια του, με το άγγιγμά του, να μεταφέρει αυτή την ενέργεια σε ό,τι αγγίζει. Όχι απαραίτητα να το αγγίζει, μπορεί να είναι και σε πολύ μεγάλη απόσταση. Αυτό μπορεί να στοχεύσει και να το στείλει μια χαρά. Απλά πρέπει να είσαι πιο προχωρημένος. Okay. Αυτό που θέλουμε... Εγώ παρεμπιπτόντως δεν έχω κανένα λόγο να τα αφισιτώ. Ο πολύ καλός μου φίλος ο Παναγιώτης ο Μούτογλης είναι παθιασμένος με το ρέικι. Προσπαθεί να με πείσει καιρό τώρα και η αλήθεια είναι ότι με κάποιες δικές του έμπρακτες αποδείξεις έχω πιστεί. Απλά δεν μπορούσα να το φανταστώ την εξέλιξή του στη γαστρονομία. Το ρέικι από τη φύση του βελτιώνει τα χαρακτηριστικά των τροφίμων. Κάνοντας λοιπόν ρέικι σε αυτό που φτιάχνουμε, είτε είναι φαγητό, είτε είναι γλυκό, είτε οτιδήποτε, αυξάνουμε τη διάρκεια ζωής του. Τονίζουμε τα αρώματα και τις γεύσεις του. Mm-hmm. Αυτό γίνεται όμως από μόνο του, χωρίς να προσθέσουμε κάτι άλλο. Απλά στοχεύουμε την ενέργειά μας εκεί πέρα, την εκπέμπουμε και το υπόλοιπο το κάνει η ενέργεια από μόνη της. Ωραία. Λοιπόν, μιλάμε για κάποιες πολύ ιδιαίτερες μαρμελάδες, οι οποίες λέγονται Mr. Jukes, που είναι οι μαρμελάδες του κυρίου Χωματά. Παρεμπιπτόντως, γίνεται πολύ ντόρος τελευταία στα social media και με το λογότυπό σας και με το όνομά σας. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Πρέπει να τους έχετε εκπλήξει. Είναι ένα κόνσεπτ το οποίο το ξεκινήσαμε από το μηδέν. Ήμασταν πολύ τυχεροί γιατί μας βοήθησαν πολλοί άνθρωποι να το ολοκληρώσουμε. Θα μας πείτε λίγα λόγια για την συνεργάτηδά σας, που είναι εκείνη που συμμετέχει στην επιχείρηση, ναι, με τις μαρμελάδες. Η Μαύρα Γομοστιώτη, η οποία είναι η ατμομηχανή πίσω από μένα. Μάλιστα. Ουσιαστικά είναι ο κυματοθράφστης, γιατί ό,τι πρόβλημα υπάρχει απευθύνομαι σε εκείνη να μου το λύσει. Εγώ έχω το κομμάτι της παραγωγής. Και της φόρτισης. Της φόρτισης, του κόνσεπτ, όλο αυτό είναι δικό μου. Ο γραφίστας σας? Ο γραφίστας μας... Γιατί τα κατάφερε πολύ καλά. Ναι, είναι καλός φίλος, είναι πολύ καλός επαγγελματίας, είναι ο Κωνσταντίνος ο Τζάχας. Έχει κάνει, θεωρώ, εξαιρετική δουλειά. Την έχει κάνει με πολύ χαρά κι αυτός. Σας έχει λατρέψει όλο το hipster κίνημα. Εγώ θέλω να ρωτήσω το όνομα πώς έχει βγει. Γιατί είδα εδώ στο δικό σας φυλάδι ότι υπάρχει κατά κάποιο τρόπο ένα παρατσούκλι. Ναι. Το οποίο σας έχει αποδοθεί. Και από αυτό έχει βγει το Mr. Jukes, έτσι δεν είναι? Ναι. Ωραία. Όταν ξεκίνησα αρχικά να το κάνω δοκιμαστικά, μου άρεσε πάρα πολύ το να ασχολούμαι με φρούτα και λαχανικά, γιατί σε όλη μου τη ζωή δούλευα μέσα σε κουζίνες. Και όταν ασχολούσα από τη δουλειά μου, με ρωτούσαν αν δουλεύω σε σουβλατζίδικο, αν δουλεύω σε ψησταριά. Έφευγα καμένος, έφευγα κομμένος. Θεώρησα λοιπόν ότι είναι καιρός να κάνω κάτι, ώστε όταν φεύγω από τη δουλειά μου να λένε μυρίζει φράουλα, μυρίζει λεμόνι. Ήταν θέμα μυρωδιάς δηλαδή, είναι σε έναν βαθμό. Όχι μόνο αυτό. Και αρώματος. Δεν αναγκάζομαι να χρησιμοποιήσω οτιδήποτε σκοτωμένο.
Σωστό. Δεν χρησιμοποιώ κρέας πλέον. Άρα υπάρχει μια φιλοσοφία πίσω από την παραγωγή του συγκεκριμένου είδους της μαρμελάδας. Έτσι προέκυψε ένα διαφορετικό προϊόν από αυτό που βλέπετε τώρα, αλλά στις δοκιμές που έκανα, τις έκανα στο σπίτι μου και οι δοκιμαστές ήταν φίλοι και γνωστοί. Οπότε άρχισε να λυσιβερίσει με τα βαζάκια να πίνει για να έρχονται προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά κάποιος μάλλον τους βομβάρδισε κυριολεκτικά και όταν βλέπανε μαρμελάδες λέγανε «Α, ο Τζούκερο πάλι έστειλε τα βαζάκια του». Μετά, επειδή γινόταν πολύ συχνά αυτό, το κόψανε το Τζούκερο και έγινε Τζούκ, χαϊδευτικά, και αποφασίσαμε αυτό να μείνει και το λογότυπο και το λόγο της εταιρείας. Άρα είναι οι μαρμελάδες του κυρίου Τζούκ που είστε εσείς. Ναι, οι μαρμελάδες του κυρίου Τζούκ που είμαι εγώ. Ωραία. Λοιπόν, θα μας πείτε κάποια πράγματα για τις ίδιες μαρμελάδες, για το ίδιο το προϊόν, λοιπόν, γιατί είδα δοκιμάζοντάς τες και μπορώ να πω ότι είναι τις πιο ενδιαφέρουσες και πιο αγνές ως ποιότητα υλικών μαρμελάδες που έχω δοκιμάσει ποτέ. Και εμένα είναι μάλιστα και κάτι που είναι πολύ αγαπημένο μου να το φτιάχνω ως food blogger. Προσφάτως μάλιστα, όπως είχαμε συζητήσει, έφτιαξα και μία μαρμελάδα με φράουλες και μπαλσάμικο, αλλά δεν σκέφτηκα ποτέ τον απρόσμενο αυτό συνδυασμό. Έχει κάποιους πολύ πρωτότυπους συνδυασμούς που θα ήθελα να μας τους αναλύσετε λίγο, μάλλον να μας πείτε 5 πράγματα παραπάνω για τα προϊόντα. Λοιπόν, καταρχάς το δικό μας το σκεπτικό ήταν ότι θέλουμε να φτιάξουμε προϊόντα τα οποία θα είναι τόσο καθαρά, που να μπορούμε άφοβα ακόμα και σε ένα παιδί 2 μηνών να του δώσουμε να φάει χωρίς να σκεφτόμαστε αν θα του συμβεί κάτι, αν θα το πιάσει κάτι. Και επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε χυμό λεμονιού, όπου μπαίνει λεμόνι. Ως φυσικό συντηρητικό, ως δηλαδή. Ως φυσικό συντηρητικό. Δεν περιέχουν πικτίνες, δεν περιέχουν χρώματα, δεν περιέχουν απολύτως τίποτα. Είναι όπως έφτιαχνε η μάνα μου, που έβαζε ζάχαρη, φρούτα και λεμόνι. Η διαφοροποίηση είναι ότι όταν εμείς αποφασίσαμε να το κάνουμε αυτό επαγγελματικά, θέλαμε να βγάλουμε ένα προϊόν το οποίο να διαφέρει. Γιατί μπορεί να είναι πολύ ωραίες οι μαρμελάδες μας, αλλά αν ήταν απλές γεύσεις, υπάρχουν πάρα πολλοί παραγωγοί που βγάζουν εξίσου ωραίες μαρμελάδες και θα ήμασταν άλλη μία μαρμελάδα στο ράφι. Εκεί λοιπόν πήρα τις γνώσεις που είχα από τη δουλειά μου, έβαλα τις μνήμες μου από τα παιδικά μου χρόνια από τη μητέρα μου και ξεκίνησα να κάνω συνδυασμούς. Ωραία, θα μας πείτε κάποιους από αυτούς τους συνδυασμούς οι οποίοι είναι πραγματικά πρωτότυποι. Ναι. Αυτός εδώ, ας πούμε. Αυτό εδώ είναι... Εδώ υπάρχει και ένα λογοπαίγιο. Ναι, συγγνώμη, λογοπαίγνιο. Ναι. Queens. Είναι δύο λέξεις που ηχούν το ίδιο, το αλλά είναι της Βασίλισσας. Το κηδόνι της Βασίλισσας. Ο είναι λόγος ωραίο. Που επιλέξαμε την αγγλική ετικέτα ήταν ότι τα λογοπαίγνια δεν μπορούν να αποδοθούν στα ελληνικά. Μην το λέτε, το δικό μου ψευδόνυμο είναι γαστροναύτης. Ναι, αλλά σε, μια, σε ένα κηδόνι όμως... Σε κηδόνι είναι λίγο δύσκολο. Πώς θα μπορούσα να το δώσω. Με ένα πλουμιστό ετικέτα, το κηδόνι και το παγόνι. Θέλαμε αλλά να κάνουμε κάτι, είναι πολύ πιο επιτυχημένο, κάτι διαφορετικό, κάτι σύγχρονο. Εμένα με εντυπωσιάζει το πόσο ξανθό έχετε καταφέρει να κρατήσετε το κηδόνι. Μάλλον η μητέρα μου, συγγνώμη μαμά, το καραμέλωνε περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε, το βράζε περισσότερο. Είναι ωραίο, είναι ξανθό και λαχταριστό. Δηλαδή αρχικά σου βγάζει την εντύπωση ότι μπορεί να είναι ένα ροδάκινο ή ένα βερίκοκο. Ναι. Ποια είναι τα συστατικά της συγκεκριμένης μαρμελάδας? Αυτό έχει μέσα κηδόνι, βανίλια και μπράντι. Όλες μας οι μαρμελάδες έχουν από 70% φρούτα και πάνω. Είναι πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλη η περιεκτικότητα, βεβαίως. Πολύ ωραία. Να περάσουμε σε αυτό. Ναι. Εδώ είναι Kinky Strawberry. Είναι λοιπόν μία φράουλα η οποία έχει να μας πει πολλά. Ναι. Για ποιο λόγο τη λέμε Kinky, λοιπόν? Πώς αλλιώς θα μπορούσε να ονομαστεί όταν έχει βαλσαμικό ξύδι και σπόρους από ροζ πιπέρι? Πολύ ωραίο συνδυασμός. Είναι πραγματικά εκπληκτική, τη δοκίμασα και ήταν πολύ ωραία. Είναι Kinky. Είναι Kinky. Τότε... Στη γεύση είναι Kinky. Αυτό είναι δηλαδή, παιδιά, το καλύτερο που μπορείτε να βάλετε σε ένα πλατό τυριών, έτσι, στο κέντρο και να μην πάρετε ένα μαρμελάδα σίκο, ας πούμε, που εγώ κάτι τέτοιο έβαζα για να εντυπωσιάζω. Μία Kinky Strawberry και φροντίστε να μείνει και το βαζάκι δίπλα και να δηλώσετε και τις προθέσεις σας. Ναι, η ονομασία κάνει εντύπωση. Εγώ οφείλω να ομολογήσω, επειδή σας έχω παρακολουθήσει γενικότερα από τα media και από όλα αυτά και ειδικά στα social media, έχουν εντυπωσιάσει. Και είναι μια καλή προσπάθεια για να κερδίσεις τις εντυπώσεις, το ενδιαφέρον αρχικά του καταναλωτή. Έτσι. Προφανώς είστε σίγουρος και για τις γεύσεις και για το προϊόν, αλλά το θέμα είναι να απλώσετε το χέρι. Αν δεν ήμουν σίγουρος για το περιεχόμενο, δεν θα βλέπατε καν τη συσκευασία. Ναι. Για πάμε στην άλλη.
Αυτή είναι Godzilla. Αυτό το ενδιαφέρον τη κυρία Κουμάντου. Godzilla. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό περιέχει εκτός από τα goji berries φυσικά. Αυτό έχει κόκκινα βατόμουρα μέσα και έχει ένα ποσοστό 10% σε θιβετανικά goji berry. Αποξηραμένα και ενυδατωμένα μετά. Αποξηραμένα είναι ολόκληρα τα goji berry, τα goji berry τα βλέπει κανείς μέσα. Α, τα βρίσκει. Α, ναι, έχετε δίκιο. Φαίνονται σαν μικρά. Να, εδώ. Ο λόγος που το συνδυάσαμε με το βατόμουρο είναι ότι το goji από μόνο του έχει πολύ ιδιαίτερη γεύση. Βγάζει και αρώματα ντομάτας, μελιτζάνας, γενικότερα είναι πολύ περίεργο. Παντρεύοντάς το με το βατόμουρο, καταφέραμε να έχουμε ένα προϊόν το οποίο έχει πολύ ωραία γεύση και μπορούν να φάνε τα goji ακόμα και όσοι δεν τα πολυσυμπαθούν. Ωραία, αυτό είναι μια πολύ ωραία ιδέα κιόλας. Θα μας πείτε μετά και πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τις συγκεκριμένες μαρμελάδες. Βεβαίως. Με φαγητά ή με πλατό τυριών. Ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις γευστικές? Μεταξύ μας το πλατό τυριών είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να ετοιμάσεις κάτι γρήγορο και να εντυπωσιάσεις. Και, και να αναδείξεις μια μαρμελάδα φυσικά. Και ένα μπουκάλι κρασί που ρώτησες και τουλάχιστον κάνε ένα Google στο Ιντερνετ να πεις δύο κανένα φρουτόδες και ένα τέτοιο. Λοιπόν, εδώ περνάμε. Όμως, το κιδόνι για παράδειγμα, πρόσφατα εγώ το δοκίμασα και το έκανα φλογέρα. Στο οποίο έβαλα ανθότυρο, το οποίο το είχα δουλέψει με ζάχαρη, το τύλιξα σε φύλλο spring roll και το τηγάνισα. Και όσοι το δοκίμασαν, εξετρελάθηκαν. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε γενικότερα και στη σελίδα σας, φαντάζομαι, να προτείνετε τέτοιες γεύσεις ή τουλάχιστον ένα, ακόμα και μια ανοιχτή επικοινωνία με τους καταναλωτές, γιατί σίγουρα και ο πιο απλός καταναλωτής μπορεί να πειραματιστεί και να δοκιμάσει κάτι. Δηλαδή, να είμαστε, επειδή γενικότερα οι Έλληνες θεωρώ ότι είμαστε λίγο κλειστόμυαλοι γευστικά, τώρα σωστά. Αρχίζουμε και πειραματιζόμαστε. Ναι, ναι. Δόξα τω Θεώ, καταφέραμε τα τελευταία χρόνια και βάσει και από τις εκπομπές μέχρι τους παραγωγούς που τολμάνε και βγάζουν προϊόντα, να ξεπεράσουμε αυτή την κλειστομυαλιά μας, τέλος πάντων. Εγώ, όπου βλέπω καραμελωμένο κρεμμύδι και έχει αυτό το χρώμα, με προκαλεί να ρωτήσω πώς το καταφέρνει τόσο σκούρο. Το καραμελωμένο κρεμμύδι το λέει από μόνη της η λέξη. Θέλω να πω ότι είναι, καταρχήν, αυτό είναι το σωστό χρώμα που πρέπει να έχει. Ναι. Δεν το λέω αρνητικά. Έτσι πρέπει να είναι. Εγώ προσπάθησα να το κάνω θεωρώντας ότι είμαι λίγο πιο... Το προσέγγισα πιο αγνά και προσπάθησα να βγουν τα σάκχαρά του μαγειρεύοντας το αργά και για πολλή ώρα, αλλά δεν κατάφερε. Παρέμεινε αρκετά ξανθό. Μερικές φορές και τι κρεμμύδι, αν χρησιμοποιήσεις κόκκινο, αν χρησιμοποιήσεις ξανθό. Εσείς αυτό τι χρησιμοποιείτε? Και παρεπτόντως η ονομασία του είναι, Χριστίνα? Boys Don't Cry, που είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, αν το ανοίξεις έτοιμο δεν θα κλάψεις, αυτό είναι σίγουρο. Όχι, αλλά αν έχεις να καθαρίσεις δύο τσουβάλια κρεμμύδια. Σωστά, και θα σίγουρα κλάψεις με μαύρο δάκρυ. Η αλήθεια είναι ότι προσπάθησα την τελευταία φορά που καθάρισα μια κατσαρόλα για να μείνω με ένα κιλό καραμελωμένο. Προσπάθησα όλους τους τρόπους. Με την οδοντογλυφίδα, ήταν στο υπόγειο και δεν ήθελα να κατέβω να πάω να φέρω τα γυαλάκια από το κολυμπητήριο. Αλλά εσείς τι έχετε καταφέρει, αλήθεια? Ποιος τα κάνει αυτό? Εσείς ο ίδιος? Και εγώ συμμετέχω. Εγώ καθαρίζω κρεμμύδια από 14 χρονών. Στα 46 μου πλέον έχουν συνηθίσει τα μάτια μου και δεν παθαίνουν τίποτα από τα κρεμμύδια. Μαθημένα. Έχετε ανοσία στα κρεμμύδια, λοιπόν. Έχουν καεί οι δακρυϊκοί αδένες. Θα μας πείτε τι περιέχει η συγκεκριμένη μαρμελάδα? Έχει κρεμμύδι. Έχει παλαιωμένο βαλσάμικο και ζάχαρη. Ωραία. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ το αποτέλεσμα, επειδή έπρεπε να φωτογραφηθεί, δεν τόλμησα. Φαινόταν άχρωμο και άτονο. Είχε πάρει μια ξανθοπράσινη γέτατη και τελικά το έσωσα στο τέλος με μπαλσάμικο, με κρέμα μπαλσάμικο του συμπολίτη μου, του πατριώτη μου, του Παπαδημητρίου. Γιατί μόνο έτσι αποκτάει αυτό το θελκτικό αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να ήταν γευστικό, γιατί όλη αυτή η αργομαγειρεμένη μαρμελάδα αναδεικνύει τα σάκαρα του κρεμμυδιού, αλλά δεν είναι εμφανίσιμο. Τελικά δεν είναι κακό, απλά το ρώτησα γιατί είναι πραγματικά σκούρο. Αν δεν μπει ξύδι, υπάρχει και τεχνικό πρόβλημα πλέον, ότι δεν θα έχει διάρκεια. Ναι, εσείς το σκέφτεστε βέβαια και από άποψη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Όχι, και όταν καραμελώναμε κρεμμύδια στα διάφορα εστιατόρια που δούλευα, πάντα στο τέλος τα σβήναμε με ξύδι. Γιατί αφαιρεί την πολύ γλυκύτητα του κρεμμυδιού. Το κρεμμύδι όσο ψήνεται τόσο απελευθερώνει σάχαρα και καραμελώνει μόνο του. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν θα μπορέσει να συντηρηθεί. Και το ξύδι έχει, το βαλσαμικό ξύδι ειδικότερα, έχει δικά του αρώματα που αναδεικνύουν το προϊόν. Πάντως αυτό
μπορεί να σε κάνει master chef άμα το συνδυάσει ένα ωραίο σάντουιτς ή ένα ωραίο hamburger. Αυτό το. Εσείς πρέπει να έχετε. Σε φάβα. Σε φάβα. Σε φάβα, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Βγάζει μια πολύ γκουρμέ απόδοση της φάβα. Πράγματι. Αυτό που λέγαμε, κυρία Κουμάντου, ένα φαλάφελ. Και να το βάλεις να το. Σε hot dog επίσης. Ναι. Άλλη πρόταση για το συγκεκριμένο τσάτνι. Οπουδήποτε θα βάζαμε κέτσαπ ή μουστάρδα. Είναι ένα condiment, ένα συνοδευτικό γεύσης. Να ρωτήσω, από άποψη, ποιο έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, τις πωλήσεις, ποιο είναι το star της παρέας. Αυτό, έτσι. Αυτό το συγκεκριμένο. Αγόρια. Όπως καταλαβαίνω, πέφτει πολύ καθάρισμα. Πολύ κλάμα, ναι. Έτσι. Να ρωτήσουμε και κάτι άλλο. Αυτές είναι μαρμελάδες οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε καταστήματα σε όλη την Ελλάδα ή μόνο στην Αθήνα. Υπάρχει επίσης μια πρόβλεψη για το εξωτερικό. Πείτε μας λίγο γι' αυτό. Εμείς δεν έχουμε κλείσει χρόνο ακόμη σαν εταιρεία. Και έχετε κάνει πολύ μπαζ. Ναι. Καλό. Βρισκόμαστε σε πολλά μέρη στην Αθήνα, ως επιτοπλίσεων σε Delicatessen. Αποφύγαμε το κομμάτι του σούπερ μάρκετ, γιατί δεν θέλαμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Μπαίνει σε μία σύγκριση, άνηση και αδιάφορη προς εσάς. Ναι. Με άλλα προϊόντα που δεν είναι, δηλαδή δεν είστε μαρμελάδα. Ναι. Με την έννοια την κλασική που θα σε συγκρίνουν και με κοστολογιακά κριτήρια τα οποία είναι άνισα. Αυτό είναι άλλο προϊόν. Δεν μπορεί να συγκριθεί, αυτό το προϊόν δεν μπορεί να συγκριθεί με ένα προϊόν βιομηχανικό. Αυτό γίνεται στην κατσαρόλα, το ανακατεύω εγώ με το χέρι, με την κουτάλα. Αλήθεια, πόσο τσεκατωμένη από την αρχική του σύσταση, γιατί το καραμελό με κρεμμύδι μένει ελάχιστο. Είναι και αυτό, δηλαδή δεν μπορεί να το φανταστείς, αλλά τελικά χάνει 70%. Όχι. Επειδή μπαίνουν και άλλα πράγματα μέσα. Εντάξει. Έχουμε μία απώλεια της τάξης του 30% σε όγκο κρεμμυδιού. Μπαίνει και το ξύδι, μπαίνει και η ζάχαρη και το αλάτι. Ναι, γιατί από ό,τι βλέπω είναι και λίγο ρευστό, οπότε ναι. Το έχετε κρατήσει σε μια... Ναι, όχι, αλλά αν μέχρι το σημείο που μπαίνει από την αρχή στο βρασμό μπαίνει το ξύδι. Όχι. Αυτό λέω. Το προϊόν πρέπει να είναι πολύ λιγότερο. Χάνουμε σε όγκο ένα 50%. Ναι, 50%. Άλλο αν αναπληρώνεται μετά με την προσθήκη της ζάχαρης και ναι. Του μπαλσάμικο. Μπαλσάμικο ελληνικό. Όχι. Δεν θα πω πως κάνετε άσχημα, αλλά... Το δοκίμασα, αλλά το αποτέλεσμα δεν μου άρεσε καθόλου. Τελικά τη δικιά σας... αυτό είναι, το κάθε παραγωγό, το δικό του γευστικό κάλικα βλέπεις. Έτσι, καλύπτει, είναι το κριτήριο βέβαια. Της γεύσης του. Ακριβώς. Ο καθένας μαγειρεύει με τα προσωπικά του κριτήρια. Mm-hmm. Υπάρχει ελληνικό βαλσάμικο, πολύ καλό, αλλά δεν κάνει για αυτή τη χρήση. Ναι. Το δικό σας ιταλικό. Το δικό μας είναι ιταλικό. Ιταλικό. Ωραία. Για να συνεχίσουμε λίγο να μας πείτε που μπορεί να βρει κανείς αυτές τις μαρμελάδες, τις πολύ ιδιαίτερες. Υπάρχουν στην Πάτμο, υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη, στην Κύπρο, στην Αθήνα σε πάρα πολλά σημεία, στο κέντρο, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας. Σε μαγαζιά Delicatessen, όσο πεις το πλήτσο. Στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη προς το παρόν και σε κάθε μέρα ανοίγουν καινούργια καταστήματα. Πολύ ωραία. Πρόβλεψη για κάποια κίνηση προς το εξωτερικό, που είναι κάτι που ξέρω ότι ενδιαφέρει τους Έλληνες παραγωγούς σε ένα μεγάλο βαθμό. Ξεκινάμε πολύ σύντομα συνεργασία με καταστήματα στο Λονδίνο. Πολύ ενδιαφέρον. Καταρχήν, αν θα το δει σε ράφι, οφείλω να το πω, ναι, ακριβώς, από όλη η παρουσία του προϊόντος, δεν σου... μαρτυρά ελληνικό προϊόν. Ναι, δεν παραπέμπει. Το συζητήσαμε αυτό και πριν, ότι δεν παραπέμπει. Μουστάκι είναι... Το μουστάκι, δεν το ξέρεις. Το μουστάκι είναι... μας το κόλλησε ο γραφίστας μας επάνω και είπε ότι θα γίνει τάση σε λίγο καιρό. Αφού αλλά... κάποια στιγμή κυκλοφορούσαν σε πάρτι με μουστάκια σε ξυλάκι και το φορούσαν όλες οι κοπέλες. Βέβαια, όταν με ρωτάνε, και επειδή το χιούμορ μας δεν αποτυπώνεται μόνο σε ετικέτες, μας ακολουθεί και στη ζωή μας, λέω ότι το μουστάκι είναι του πατέρα μου. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, αυτό είναι αναφορά στο... Ναι. Στον πατέρα σας. Ο father, ο πατέρας του Mr. Jukes, λοιπόν. Ο πατέρα Τζουκ. Όχι, είναι καθαρά μοντέρνο προϊόν. Mm-hmm. Ακολουθεί τις τάσεις της μόδας
και η γεύση σας άλλωστε δεν είναι παράδοτες. Έχουμε δεχτεί πάρα πολλές κριτικές για τη συσκευασία μας, γιατί είναι στα αγγλικά η ετικέτα σας, γιατί δεν έχετε βάλει το χαρακτηριστικό τραπεζομάτιλο. Αν θέλετε τη γνώμη μου, όχι, η κακή κριτική είναι καλή διαφήμιση. Mm-hmm. Ναι. Καταρχήν σε ξέρουν, κατά δεύτερον μπαίνουν στη διαδικασία να σε κριτικάρουν και κατά τρίτον ίσως και με υστερόβουλα κριτήρια να σε κατηγορήσουν. Δεν πειράζει, γίνεται συζήτηση. Δεν έχω κανένα πρόβλημα σε αυτό, απλά θεωρώ ότι η αισθητική δεν είναι ελληνικό προνόμιο και δεν περιορίζεται ούτε στη βλάχα ούτε στο τζέλιγκα. Ναι, ναι, ναι. Και δεν νομίζω ότι οι Άγγλοι ή οι Γερμανοί που θα δουν μια ετικέτα με μια τσομπάνα επάνω θα πιστεύουν ότι οι Ελληνίδες κυκλοφορούν έτσι. Όχι. Και καιρός είναι να αλλάξει λίγο η νοοτροπία. Τα πάντα προχωράνε. Η αισθητική προχωράει, το design προχωράει. Να έχει το προϊόν ένα πιο διεθνές προφίλ, ίσως, ναι, κατά κάποιο τρόπο. Αυτό είναι και ένα σκοπός. Και προσδοκία που δείχνει τις βλέψεις προς το εξωτερικό. Έτσι. Για δεν μεγαλύτερες ήταν, αγορές εννοώ απαραίτητα. Δεν ήταν αυτός ο στόχος που μας έκανε να δώσουμε αυτή την όψη στη συσκευασία μας. Ήταν ότι θέλαμε να κάνουμε κάτι το οποίο πρώτα θα αρέσει σε εμάς. Mm-hmm. Για τις ονομασίες σας είπα, επειδή δεν αποδίδονται στα ελληνικά τα λογοπαίγνια και μέσα από τη δουλειά μου αναγκάστηκα για πολύ καιρό να σκέφτομαι στα αγγλικά, mm-hmm, επειδή συναλλασσόμουν με πολλούς ξένους πελάτες, mm-hmm, μου ήταν πιο εύκολο το λογοπαίγνιο το αγγλικό παρά το ελληνικό. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι το αγγλικό λογοπαίγνιο μπορεί να το καταλάβει και ο Έλληνας, αλλά ο Άγγλος δεν μπορεί να καταλάβει το ελληνικό. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτά τα τέσσερα είναι τα προϊόντα της γάμας σας? Όχι, έχουμε πολύ μεγάλη γάμα. Πόσες μαρμελάδες έχετε σε σύνολο? Έχουμε 8-9 γεύσεις σε μαρμελάδες. Έχουμε 2 τσάτνι, mm-hmm, και κάποια γλυκά κουταλιού. Θα δημιουργηθούν και καινούργιες γεύσεις στη φάση της αναζήτησης καινούργιων συνδυασμών? Ναι, γιατί μετά από λίγο καιρό εγώ βαριέμαι να φτιάχνω τα ίδια. Θέλω να κάνω κάτι καινούργιο. Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω για κάτι άλλο. Πού σας βρίσκει κανείς εδώ στην Τεχνόπολη, σε ποιο περίπτερο είστε? Δεν θυμάμαι. Όπως μπαίνεις δεξιά ή αριστερά. Καλά. Λοιπόν, το αφήνουμε λοιπόν εδώ και το αναζητάμε και στο ίντερνετ. Μας λέτε λίγο και το site. Mr. Jukes. MrJukes.gr. MrJukes.gr. Ωραία. Αυτό το MrJukes.gr με ξεπερνάει. Έπρεπε να ήταν .com. Είσαστε international. Θέλαμε να είμαστε GR. Όχι, όχι, και καλά κάνετε. Πολύ καλά κάνετε. Και αυτό αποδεικνύει ότι πλέον πρέπει να ξεκολλήσουμε από στερεοτυπικές εικόνες, mm-hmm, και από ιδέες τέτοιες κολλημένες, ότι όπως είπατε πρέπει πάνω να έχει το τραπεζομάντιλο το καρό, ας πούμε, μια μαρμελάδα. Ναι, πρέπει. Όχι. Από ό,τι φαίνεται, όχι. Ναι. Από ό,τι φαίνεται, καθόλου μάλιστα. Εγώ έφτιαξα πρόσφατα ένα γλυκό του κουταλιού ginger και άκουσα τα εξαμάξεις, γιατί καθόμουν και ασχολιέμαι, ξέρω εγώ, με κάτι τόσο διαφορετικό, ας πούμε. Πόσες μέρες έκανε να φύγει το κάψιμο? Δεν το έκανα σε μεγάλη ποσότητα. Κρίνεται με τις δικές σας. Και εγώ ήθελα να φτιάξω μερικά βαζάκια, γιατί ήθελα ουσιαστικά πρώτα να είναι το γλυκό και μετά, άμα το σουρώσεις, να το φτιάξεις και καραμελωμένο με ζάχαρη. Mm. Και ήθελα να πειραματιστώ δηλαδή. Και το σιρόπι που βγαίνει είναι πολύ ωραίο για κοκτέιλ. Είναι. Και θέλω να πω. Αλλά θέλει 3 μέρες να το αλλάζει συνέχεια. Ναι, νερά, ναι, να ξενερίζεις, να πικρίνει και όλα, να σε πικρίσει και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σου πω με τη δική μου έτσι, μικρή εμπειρία στο δικό μου κύκλο, μου τη λέγανε ότι ας πούμε, όλο αυτό είναι ψωνίστικο. Ας πούμε. Γιατί? Mm-hmm. Και η γεύση για το δεν έχει. Don't cry με έχουν κράξει άσχημα. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα σε πωλήσεις του Mr. Jones. Αυτό είναι λοιπόν η πιο καλή απάντηση. Ναι, πίσω από όλο αυτό υπάρχει μεγάλος δώρος χωρίς, δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί. Δεν εγώ δηλαδή εγώ δεν αυτό. Έχω σταματήσει να διαβάζω σχόλια, άρθρα καλό. Σε περιοδικά. Mm-hmm. Δηλαδή, οποιοδήποτε περνάει έστω μια ώρα την ημέρα, ας πούμε, σε social media, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει ακούσει το προϊόν σας. Έχει εξιτάρει την φαντασία πολλών. Το έχω παρατηρήσει. Απλά δεν το επιδιώξαμε. Έγινε από μόνο του. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Σημαίνει ότι το προϊόν. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Κερδίστε τις εντυπώσεις, τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πολύ.